τρία φαγητά που σε αδυνατίζουν. Τρας. Και θα αδυνατίσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο φαγητό, το οποίο είναι φράουλες, οκ. Okay. Είναι πίσω, νομίζω έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι πρώτες φράουλες τώρα στην αγορά. Όπου δεις φράουλα, κλακ! Άρπατε. Μισό κιλό φράουλες είναι 100 θερμίδες. 100 θερμίδες. Τίποτα. Τίποτα. Τρως και αδυνατίζεις. Αυτό είναι το κόλπο. Σαν σνακ λοιπόν θα φας φράουλες, μισό κιλό φράουλες. Αντί για μια μπανάνα. Θες να φας μια μπανάνα ή θες να φας μισό κιλό φράουλες. Πάμε στο δεύτερο φαγητό το οποίο θα σε αδυνατίσει, το οποίο είναι popcorn. Popcorn. Καλά κάνω που όταν πάω να δω ταινία παίρνω popcorn. Όχι, δεν κάνεις καλά. Κάνεις μια κουράδα, μια τρύπα στο νερό κάνεις. Αυτό κάνεις. Εντάξει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το popcorn, ρε φίλε, το popcorn πρέπει να είναι σπιτικό. Εντάξει, αν είναι σπιτικό και βάλεις λίγο λαδάκι, μπορείς να τρως άπειρο. Περίπου τόσο βγαίνει, μια μερίδα, εντάξει. Τρως. Μπορείς να μην φας υδατάνθρακα στα γεύματά σου και απλά να τρως popcorn. Μπορείς να φας και δύο και τρεις φορές popcorn. Popcorn. Το τρίτο φαγητό μπράφας, οπωσδήποτε, είναι ραπ. Εντάξει, τι ραπ, το έχουμε στο κανάλι μου, σκρόλαρε, εντάξει, ένα ραπ. Τορτίγια, σπανάκια εκεί, ιστορίες, βγαίνει ένα πράγμα, 250 θερμίδες, σουβλάκι. Κάθε μέρα σουβλάκι μπορείς να τρως και να δυνατίζεις. Εντάξει, οπότε αυτά είναι τρία φαγητά. Εάν θες να χάσεις 10 κιλά μέχρι το Πάσχα, πάρε το προφίλ μου, κλείσε ένα ραντεβού μαζί μας και έλα να δούμε τι μπορεί να γίνει. Θέσουμε ένα πλάνο επίθεσης, δωρεάν είναι το ραντεβού, θα δούμε τι μπορεί να γίνει.